Γεια σας μάγκες, έχω έρθει να ψαρέψω βραδινό για σπάθες, θα παίξω με μίνου γιατί έχει πολύ φως και μάλλον είναι ψηλά τα ψάρια. Πάμε να παίξουμε καμιά βολή να δούμε αν έχει κομμάτια μέσα. Πρώτη βολή. Δεν ήταν σπάθα, ήταν ένα μεγάλο κοκάλι σε 14 lans, ό,τι να είναι. Πάμε να δούμε στη συνέχεια. Χειρόφρενο. Σπαθί. Με χτύπησε και δεν πιάστηκε. Μου μπέρδεψε το ψαράκι. Άλλο ένα σπαθάκι. Thank you.
Αχ, με χτύπησε πάλι. Είναι απίστευτο το χειρόφρονο που κάνουν μόλις πιάνονται. Τρίτη. Και αυτή είναι και μεγάλη. Το μεγάλη, ωραίο κομμάτι. Σοβαρή. Σίγουρα. Είναι live strike από τη σπάθα, ρε. Το έφερα εδώ μπροστά και το έκανα τάκ, τάκ και την βλέπω από πλάι. Ναι. Έτσι, έτσι, δεν βλέπεις, κοίτα. Ναι. Κοκάλι μπορεί να είναι. Μαράνι. Τρέλα. Κοκάλι είναι σακούλα. Άλλη. Την έχασα. Η σπάθα έχει μια ιδιαιτερότητα. Άμα πάρει λάσκα φεύγει κατευθείαν γιατί δεν έχει μαλακασινία στο στόμα της καθόλου.
με βάρεσε πάλι. Δεύτερη σειρά. Και πάει και δεν πιάνεται. Τις ψαρεύω με τον εξοπλισμό του ΣΟΡ γιατί θέλω να τις βγάζω γρήγορα για να μην χάνω το κοπάδι. Οπότε χρησιμοποιώ το lunch που έχει βολή και σκληρά εργαλεία για να τις πηγαίνω ταινία. Με χτυπάνε και δεν πιάνω, το έχουν μικρό στόμα. Από χειρόφρενο. Όσο και να βαράω θα παίρνω. Άμα βρεις το κοπάδι με αυτά τα ψάρια. Μπορούσε να δεν. Επίση χαιριστεί. Έχουμε φτάσει στο εξημένο. Στην αρχή με χτυπάγανε κατά ρηπά και πιανότσαν και τώρα με χτυπάνε και δεν πιάνονται πάλι. Έχουν γίνει μεθοδικέ. Άμα είχαμε το LRF θα είχαμε πάρει 35.000 το πάλι. Όχι μόνο κοκάλια. Κοίτα πόσα έχει εδώ από κάτω μου. Ρε μου χτύπα και όλη την ώρα εμένα. Τίποτα δεν πιάνω. Και στην αρχή ήταν όλα κοκάλια αυτά. Δεν θα πούμε σπάτα. Ωραία, τι λέω εδώ. Ακόμα μία. Πολύ σπάθος.
Πω. Σκοτάδι, έχουν φύγει από τα φώτα και είναι μέσα στο σκοτάδι. Και βαράνε για μακριά τέρμα. Βολή κατά βολή είναι. Αυτό ήταν το ψαρεματάκι για σήμερα. Η σπάθαση είναι ένα πολύ ωραίο ψάρι, πολύ νευρικό μόλις πιάνετε. Μετά έρχεται εύκολα, αλλά όπου τις βρείτε, να ξέρετε θα περάσετε καλά. Γεια σας μάγκες, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.